Ελλάδας. Είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Τρία παιδάκια εγκλωβίστηκαν από τα ορμητικά νερά του Σαββάτου στον Μακρύ Γυαλό, ανεβαίνοντας στο ψηλότερο σημείο του σπιτιού τους και περιμένοντας για βοήθεια. Ο κύριος Παπαδάκης δεν δίστασε να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή του προκειμένου να σωθούν αυτά τα πλάσματα. Συγκλονίζει ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος έφερε τα παιδιά σε ασφαλές σημείο την ημέρα της φοδρής κακοκαιρίας. Κόκκινο χτυπάει η αγωνία για τον 83χρονο Γιώργο Τριανταφύλου που εξαφανίστηκε την Κυριακή από το Ηράκλειο και από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Ο ηλικιωμένος πάσχει από άνοια και η αγωνία για την οικογένειά του είναι μεγάλη. Εσείς μπορείτε να βοηθήσετε. Επέστρεψε στο λιμάνι του Πειραιά το πολυτέλες πλοίο των Μινωικών Γραμμών Κνωσός Παλάς, εξοπλισμένο πλέον με τον υπερσύγχρονο σύστημα καθαρισμού καυσαερίων. Με την επιστροφή του πλοίου, πώς θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια στη γραμμή της Κρήτης? Διαβάστε αναλυτικά στο neakrite.gr. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο, ακολουθήστε μας στα social media. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.